Της Ομόνιας, Παλέμαχος και Μαραθωνοδρόμος, ο οποίος πέτυχε μια τεράστια, πολύ μεγάλη επίδοση στον Μαραθώνιο της Αθήνας, τον αυθεντικό, τον 40ο Μαραθώνιο, και είναι μαζί μας σήμερα. Γεια σου Νικόλα μου, αν μου επιτρέπεις έτσι και στο ελληνικό, γιατί σε νιώθουμε πραγματικά ένα δικό μας παιδί. Καλό μεσημέρι. Σε όλη την παρέα εκεί, σας ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω να περνάτε ωραία, αλλά ακούω πολλά γέλια και χαρές, άρα πρέπει να περνάτε πολύ ωραία στο μεσημεριανό σας. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο για την εκπομπή σας. Σε ευχαριστούμε. Όσα πιο πολλά νέα γκόζι, πώς τα λέτε εσείς. Γκόζι. Για να βγάζετε, να ενημερώνετε τους... Νικόλα, είναι η ώρα που χαλαρώνουμε και εμείς εδώ παρέα με τους τηλεθεατές, να ξέρεις. Αυτή εδώ η ώρα, μια μισή ώρα την ημέρα. Έτσι, και να έρθεις και εδώ στο πλατό ζωντανά μια μέρα να δεις ότι περνάμε καλά και στα διαλύματα, να ξέρεις, Νικόλα. Αν με καλέσετε να έρθω, κανένα πρόβλημα. Εννοείται, χαρά. Ήρθες Κύπρο, φαντάζομαι. Ναι, εγώ ήρθαμε από χθες μαζί με τους φίλους, ναι. Και ήρθαμε δουλειά. Εμείς για μας, με τους φίλους που πήγα χθες το Μαραθώνιο, για μας ήταν μια εμπειρία ζωή να τερματίσουμε στον κλασικό Μαραθώνιο της Αθήνας. Εγώ έπαιξα αρκετά, ενώ σε ψηλό επίπεδο στο ποδόσφαιρο, ενώ με χιλιάδες οπαδούς, νίκες, προαθλήματα, να τερματίζεις κάτι διαφορετικό σε μια... ας πούμε μεγάλη ηλικία, εγώ είμαι 48 χρόνια σχεδόν, και να τερματίζεις το Καλλιμάρμαρο, ένα μαραθώνιο με έναν καλό χρόνο, κάτω από 3 ώρες. Ναι, ήταν εξαιρετικός ο χρόνος. Είναι πολύ, όχι εντυπωσιακό, είναι καλό επίτευγμα για τον αθλητή, για τον ερασιτέχνη, για τον άτομο που το κάνει. Εκεί ήταν τρομερή εμπειρία για μένα ο αυθεντικός, γιατί σε όλη τη διαδρομή ένιωσες αυτή την άβρα που βγάζει η διοργάνωση, ο κόσμος, ο απλός κόσμος, τα παιδάκια. Σε κάθε χιλιόμετρο, σε κάθε μέτρα είχαν να τους κάνεις high-five. Και ακόμα είναι στα αυτιά μου το μπράβο παιδιά, γιατί είναι απίστευτο πράγμα. Για 42 χιλιόμετρα να σου φωνάζουν και να... Μπράβο, παιδιά. Και να νιώθεις τον παλμό τους, έτσι, να νιώθεις τον παλμό τους στη διαδρομή. Μου το έλεγαν, αλλά δεν το πίστευα. Έτσι, χαριτολογώντας, είχε και μια εκκλησία στα 15 χιλιόμετρα, είχε και λειτουργία, βάζαμε και το σταυρό μας. Ήταν έτσι ωραίο, πολύ μεγάλο γεγονός. Χαίρομαι για όλους αυτούς που τερμάτισαν, τους γρήγορους, τους αργούς, τους... Που συμμετείχαν, όλοι όσοι συμμετείχαν, αξίζουν, ναι, μπράβο. Να ξέρετε ότι σε κάθε μαραθώνιο όλοι πονάνε με τον δικό τους τρόπο. Για να βγάλεις 42 χιλιόμετρα δεν υπάρχει ούτως να μην πονέσεις. Είτε τρέχεις γρήγορα, είτε τρέχεις αργά, είτε τρέχεις υπερπατάς, πονάς. Αξίζει τον κόπο όμως. Αξίζει τον κόπο. Να δοκιμάσετε μαζί με το μαυρίκιο χεράκι και να ξεκινήσετε να πάτε. Έχουμε την άλλη εβδομάδα. Το γυρόφερνε πολύ ωραία. Λέω τώρα για μένα το βάλανε αυτό το θέμα πρώτο. Για να μου βάλουν την άλλη Κυριακή. Πάντως για την καρδιά είναι καλό να τρέχει. Όχι, μην ξεκινήσετε από το μαραθώνιο. Ξεκινάτε από τα 5 και τα 10. Σιγά σιγά. Θα είμαι γυρών του καναλιού. Έχει πάντως. Έχει πλάτσα. Νικόλα μου, θα μου κάνει training μόνο αν με εκπαιδεύσει, δεν καταφέρω. Μπράβο σου Νικόλα. Πάντως άκουγα το πρωί σήμερα στο ραδιόφωνο μιλούσαν για σένα, για την επίδοσή σου γενικότερα. Για τους Κύπριους που συμμετείχαν στο Παραθώνιο. Η μισή Κύπρος ήταν εκεί, έβλεπες εκεί από όλες τις ομάδες. Ήταν πολύ όμορφο αυτό το συναίσθημα. Είναι τρομερή διοργάνωση και θα λέω. Αυτοί που συμμετείχαν στο Μαραθώνιο, εγώ τους βγάζω το καπέλο όλους, γιατί εμείς επειδή είμαστε, προπονηθήκαμε σε όλο το καλοκαίρι στην Κύπρο, πολύ άσχημες συνθήκες, υγρασίας, πρωινά ξυπνήματα. Δεν φαντάζεστε τι περάσαμε. Ακόμα αυτοί οι άνθρωποι που έτρεξαν το μαραθώνιο ή το 10 χιλιόμετρα,
έχουν πονέσει, έχουν ξενυχτήσει, έχουν τρέξει απέραντα χιλιόμετρα. Και σε αυτούς εγώ θέλω να πω ένα μεγάλο μπράβο, μπράβο τους, και ελπίζω να ακολουθήσουν κι άλλοι το παράδειγμα τους, να μπουν στον αθλητισμό, να τρέξουν, να δοκιμάσουν τα όρια τους. Και τους βγάζω το καπέλο. Πολύ ωραίο και το μήνυμα έτσι που στέλνεις, Νικόλα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και σε σένα αξίζουν πολλά. Μπράβο, να είσαι καλά. Εγώ θα ήθελα να πω...